Ειδικά μετά από αυτό το τελευταίο που έκανε. Πρέπει να τιμωρηθεί. Θα σας καταγγείλω, θα σας πάω στα δικαστήρια. Κόψε τις απειλές, δεν περνάνε σε μένα. Δεν ξέρω πώς την πάτησε ο Αντωνίου και σάρωσε να το φας. Το παιχνίδι σου όμως τέλειωσε, το καταλαβες. Σταμάτα να με κατηγορείς. Δεν έχεις κανένα στοιχείο εναντίον μου. Ο Σίβης πέθανε από καρδιακή προσβολή, το έδειξε και νεκροψία. Νομίζω ότι οι ιατροδικαστές θα αλλάξουν γνώμη μόλις δουν αυτό. Τι είναι πάλι? Δεν έχω όρεξη για βλακίες. Έλα να δεις. Εδώ κρύβεται η αληθινή νεκροψία του αφεντικού μου. Αφού είπα ψέματα πως έχω γενέθλια. Και φυσικά το έχαψε. Του ζήτησα να το γιορτάσουμε οι δυο μας ρομαντικά, να του φτιάξω κάτι ιδιαίτερο να φάει, να ανοίξουμε ένα κρυβό μπουκάλι κρασί. Το δέχτηκε? Εννοείται. Δεν φαντάζεται ότι στο υπέροχο πιάτο που θα του φτιάξω θα βάλω την ουσία που θα μου δώσεις? Θα ήταν καλό να ξέρεις τα συμπτώματα. Γιατί, μήπως με ανησυχήσει? Για να είσαι προετοιμασμένη και να ξέρεις πώς θα αντιδράσεις. Στην αρχή θα αρχίσει να ζαλίζεται. Μετά θα νιώσει δυσφορία. Τότε εσύ θα με καλέσεις. Αποστόλου! Παρακαλώ. Να βοηθήσει σήμερα για την πολυξένη παπά και να μου τη φέρετε πάλι εδώ. Επίσης βρείτε που μένει και η Κάθια Καλυφαντίδη. Μάλιστα. Το άλλο πρόσωπο στο βίντεο ξέρετε ποιο είναι? Δυστυχώς όχι. Θα το βρούμε. Και αυτή η ουσία δεν αντιφέρεται, έτσι? Το κατάλαβα ότι η παπά είχε κάτι πολύ ύποπτο. Παρόλο που το έβλεπε σοκαρισμένη. Ήθελα να την κρατήσω, αλλά δεν είχα τα στοιχεία. Δεν μπορούσατε να ξέρετε. Και η νεκροψία τη δικαίωσε. Τώρα όμως τα πράγματα αλλάζουν. Η υπόθεση ανοίγει πάλι και ξεκινάμε από την αρχή. Αν ζητήσει κάποιος ειδικές εξετάσεις. Αλλά ποιος να το κάνει? Εγώ πάντως αποκλείεται. Δεν ξέρεις πώς περίμενα αυτή τη στιγμή. Για να δούμε. Θα μας το παίζεις και τώρα κλειμένη χείρα? Στο καλύτερο το έκοψες. Σκάσε. Αυτό ήταν το αγαπημένο σημείο του αφεντικού μου. Τι νόμιζες? Ότι αυτή ήταν η επίσημη πρώτη? Όχι. Η πρεμιέρα έγινε πριβέ. Και μετά από αυτό, το πρώτο πράγμα που έκανε ο Σίβης ήταν να πάει στο δικηγόρο του για να αλλάξει τη διαθήκη. Ο λόγος που είσαι ακόμα εδώ είναι ότι καθυστέρησα να βρω το αρχείο. Αλλά μην ανησυχείς, έστειλε ένα αντίγραφο στην ασφάλεια. Τέτοιο υποκριτικό ταλέντο πρέπει να το θαυμάσουν όλοι. Πιστεύεις για όλα, θα μου το πληρώσεις! Δεν έχεις τίποτα. Είσαι χαμένη. Ούτε εταιρεία, ούτε έπαυλη, ούτε τίποτα. Όχι. 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 Αύριο το σπίτι θα σφραγιστεί μέχρι ότου ο όμιλος Αντωνίου αποφασίσει τι θα γίνει. Αν θέλεις να πάρεις κάποια αντικείμενα, θα σε συμβούλευα να το κάνεις τώρα. Εξαφανίσω από μπροστά μου. Όπως και να έχει, 2-3 προσωπικά είδη δίνουν άλλο χρόνο μέσα στη φυλακή. Τώρα τι να πω, ότι χάρηκα για την ηρεμία. Το DNA μου δεν έχει καμία σχέση με τις φίλες σου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εξένια είναι η κόρη μου. Ήξερα ότι είχαμε 50% πιθανότητα για το αποτέλεσμα. Αλλά δεν έπαψα να ελπίζω μέχρι τελευταία στιγμή. Ούτε εγώ. Ήθελα τόσο πολύ να αποδειχθεί ότι φίλιο είναι η κόρη μου. Είναι τόσο γλυκό παιδί. Πρέπει να μιλήσουμε. Να εξετάσουμε την κατάσταση με βάση τα νέα δεδομένα. Δεν έχουμε και πολλά να πούμε. Η απόφαση που πήρα είναι μετάκλητη. Ναι, το ξέρω.
Και δεν έχω σκοπό να προσπαθήσω να σε μεταπίσω. Αλλά είναι ένα θέμα που αφορά αποκλειστικά εμάς τους δυο και πρέπει να δούμε πώς θα το χειριστούμε. Εγώ έτσι κι αλλιώς θα έφευγα. Βγαίνει η μητέρα μου σήμερα από το νοσοκομείο, πάει σπίτι και θέλω να είμαι εκεί. Δεν μας πειράζει να είσαι μπροστά. Εγγονή μας είσαι, δεν έχουμε μυστικά από σένα. Όχι, όχι, πραγματικά δεν πειράζει. Το μόνο που θέλω να θυμάστε όμως είναι πόσο κακό έκανε η Ξένια στην οικογένειά μας. Θα πάρει αυτό που της αξίζει. Λυπάμαι και μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι να σε βοηθήσω. Και μόνο που το σκέφτηκες μου φτάνει. Θα τα πούμε. Πρέπει να μάθεις και κάτι άλλο για την Ξένια. Από το ύφος καταλαβαίνω ότι δεν θα είναι καλό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πια τίποτα καλό από αυτήν. Μην το λες αυτό. Ακόμα και οι μεγαλύτεροι εγκληματίες κάποια στιγμή μετανοούν. Έκανε κι άλλο φόνο. Είδα στο βίντεο όλη τη σκευωρία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Σωτήρης. Έλα εδώ και εσύ, έλα εδώ και εσύ, Μικρούλη. Καλώς ήρθατε. Όλα καλά? Ναι, εδώ ταΐζω τα ζωάκια. Η Τόνια? Έχει πάει να κάνει κάτι ψώνια, αλλά δεν θα αργήσει να έρθει. Πάμε μέσα να πιούμε κάτι. Πάμε. Έλα. Ο μπας μου είπε για τη συζήτησή σας. Οπότε από ό,τι κατάλαβα τα οικονομικά ζητήματα τακτοποιήθηκαν. Ναι. Και επιτέλους μπορώ να ξεκινήσω μια καινούργια ζωή. Μητέρα, είσαι σίγουρη ότι έχεις διαλέξει το σωστό δρόμο? Απόλυτα. Σε παρακαλώ, ξανασκέψου το. Η ζωή δεν είναι μονόδρομος. Πάντα υπάρχουν εναλλακτικές. Όχι για μένα. Κάνεις λάθος. Πας να φτιάξεις τη ζωή σου με έναν άνθρωπο που δεν σου ταιριάζει. Άσε που είναι πολύ μικρότερό σου. Σταμάτα πια με αυτό. Δηλαδή, αν τα πράγματα ήταν ανάποδα, αν κάποιος στην ηλικία μου έβρισκε μια μικρούλα, ποιος θα το έκανε θέμα? Εντάξει, ας πούμε ότι τα παραβλέπω όλα αυτά, αφού μου λες ότι τον αγαπάς. Αλλά πώς μπορείς να ζήσεις με έναν άνθρωπο ο οποίος κατηγορείται για φόνο? Τίποτα δεν έχει αποδειχθεί ακόμα. Και οι δύο ξέρουμε πως είναι έτσι τα πράγματα. Η γιαγιά τον έχει θυμηθεί ξεκάθαρα και από ό,τι γνωρίζω αυτός δεν το έχει αρνηθεί. Η Ξένια τον έβαλε. Τον παρέσυρε. Και στο κάτω-κάτω τι συμφέρον είχε αυτός από το θάνατο της Κάτιας? Μωρό μου, χρειαζόμασταν και ποδάκια τώρα, Τι λες? Λέω ότι όταν έρθει η Έλενα δεν θέλω άλλες εκπλήξεις. Συνεννοηθήκαμε? Αυτή τη φορά θα της μιλήσει, δεν θα κάνεις πάλι την πάπια. Τα είπαμε αυτά.
Δεν τα είπαμε. Και την άλλη φορά τα είχαμε πει, αλλά μόλις την είδες το έπαιζες Κινέζος. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Έλα και εσύ στη θέση μου. Άκου να δεις. Έπρεπε από την αρχή να της το ξεκόψεις. Τώρα πια είναι πολύ δύσκολο. Λες να μην το ξέρω. Αλλά εσύ μη σκάς. Θα τα κανονίσω όλα. Όλα. Κανείς δεν γίνεται συνεργός σε φόνο για την ψυχή της μάνας του. Κάποιο κέρδος θα έχει ο Γιώργος από όλο αυτό. Και για να το έκανε μία φορά σημαίνει ότι θα το κάνει και δεύτερη. Ο Γιώργος είναι αθώος. Πας να φτιάξεις μια ολόκληρη ζωή με έναν άνθρωπο ο οποίος αύριο μπορεί να είναι στη φυλακή. Η δίωξη της ξένιας είναι θέμα ημερών. Για να μην πω ωρών. Οπότε αργά ή γρήγορα θα φτάσουν εκεί στο Γιώργο. Σε παρακαλώ, ξανασκέψου το. Δεν αξίζει να φτιάξεις τη ζωή σου με έναν άνθρωπο ο οποίος σήμερα είναι και αύριο δεν είναι. Ο Γιώργος μου αγαπάει. Εκτιμώ το ενδιαφέρον σου, αλλά έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Εύχομαι μόνο να μην το μετανιώσεις. Ψάχνεις κάτι? Τον κύριο Ανδρεάδη. Για ποιο λόγο? Είχα κάνει κάτι εξετάσεις και βγήκαν τα αποτελέσματα και τον παίρνω και δεν απαντάει. Και ούτε πρόκειται να απαντήσει. Δεν καταλαβαίνω. Ο κύριος Ανδρεάδης δεν εργάζεται πια στο νοσοκομείο μας. Τι πράγμα? Είναι στην ασφάλεια. Και σύντομα στη φυλακή. Και για τα αποτελέσματά σου να πας στη γραμματεία, εντάξει? Έλα. Έλα. Έφυγα νωρίτερα από τη δουλειά για να τα βρεις όλα έτοιμα.